Γιώργο Γεωργίου, τον οικονομικό μας αναλυτή. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κάτια. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με αυτά που λέγαμε και για τον κρατικό προϋπολογισμό που έχεις ακούσει και εσύ, τις παραδοχές και λοιπά, το ρυθμό ανάπτυξης που υπολογίζεται και για του χρόνου και όλα αυτά, είναι καθώς πρέπει. Το έχεις ήδη πει, ναι. Έτσι όπως θα ήθελε να ακούσει ο καθένας. Για ένα κρατικό προϋπολογισμό, ναι. Σε μια τέτοια περίοδο, η ουσία όμως, τι γίνεται. Και μέχρι να φτάσει να ψηφιστεί, και με άλλες πολλές τροπολογίες που εγώ θεωρώ, στοιχηματίζω κιόλας, ότι θα έρθουν μέχρι το Δεκέμβριο να προσθεθούν. Κάτι έκανε χρόνια κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν θα μείνει έτσι. Υπάρχουν εκεί έξω σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα, τα οποία έχουν ανοίξει την όρεξη διαφόρων. Βέβαια, αυτό το πλεόνασμα αυτή τη στιγμή είναι θεωρητικό. Πρόκειται για ένα πλεόνασμα το οποίο υπολογίζει ότι θα έχουμε ρυθμό ανάπτυξη σχεδόν 3%. Να πούμε ότι ο περσινός προϋπολογισμός έπεσε έξω κατά μισή μονάδα. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουμε το 2,5%. Υπάρχουν και οι μελέτες της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες λένε 2,4. Να πούμε ότι ο περσινός προϋπολογισμός έλεγε ότι θα έχουμε πλεόνασμα της τάξης του 3%. Συγγνώμη, θα έλεγε ότι έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 3%. Αυτό βέβαια δεν έγινε κατορθωτό για μια σειρά από λόγους και όλα δείχνουν ότι όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο μειώνονται οι πιθανότητες να μην έχουμε ύφεση. Βλέπουμε τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης να μπαίνουν σε ύφεση μια μετά την άλλη. Βλέπουμε την οικονομία να ρίχνει ρυθμούς. Βλέπουμε παρατεταμένα ψηλά επιτόκια, κάτι το οποίο θα ρίξουν τη διάθεση για κατανάλωση στην κοινωνία και επενδύσεις. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα πρέπει να ξανακάνουμε και δεύτερες σκέψεις σε ό,τι αφορά τα έσοδα του κράτους. Τα έξοδα, ωστόσο, είναι σταθερά. Ναι. Και βλέπουμε αύξηση και στις κοινωνικές δαπάνες, αύξηση ναι. και στις αναπτυξιακές δαπάνες. Και εδώ κάτι στις ανελαστικές, που είναι και αυτό που είναι... Ναι. Είναι ανελαστικά τα έξοδα. Ναι. Αυτά τα οποία δεσμεύεται αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός να κάνει, είναι ανελαστικά. Δεν πρόκειται να καταφέρει στην πορεία να τα μειώσει τα έξοδα. Ήδη έχουν δοθεί αυξήσεις, έχουν δοθεί άτα, μισθολόγιο, θα συνεχίσουν οι αυξήσεις. Υπάρχουν μέσα αναπτυξιακές δαπάνες. Να μου επιτρέψεις κάτι, να αμφισβητήσω τον όρο πλέον αναπτυξιακές δαπάνες, όταν πρόκειται για έργα όπως είναι οι δρόμοι. Οι δρόμοι δεν είναι πλέον αναπτυξιακές δαπάνες. Και αυτές οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι και επαναλαμβανόμενες. Ό,τι κόψουν από πέρσι επειδή κάπου αλλού διοχέτευσαν τα κονδύλια, τα ξαναβάζουν. Και τα πλήστα από αυτά είναι μελέτες. Είναι 2-3 εκατομμύρια αναλόγως του δρόμου για μελέτη, τα οποία όταν λες και εσύ έκανα κοινοβουλευτικό και έπαιρνα τον προϋπολογισμό και το ξεψάχνιζα, μπορεί να το έβλεπα το ίδιο ποσό, στο ίδιο Υπουργείο, για 5 χρόνια διαδοχικά. Ναι. Στις αναπτυξιακές δαπάνες αυτές που μας λένε. Ναι. Για να έρθουν μετά να το δώσουν κάπου αλλού. Βέβαια, για να πιστώσουμε το Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει μια συνέχεια από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δείχνει μια συνέχεια τα τελευταία χρόνια και δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, γιατί υπάρχουν πλαίσια πλέον που είναι πολύ αυστηρά και από τους επόπτες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους οίκους αξιολόγησης. Δεν ρισκάρει αυτός ο προϋπολογισμός να μπει σε μια διελκυστή αναγκάτια που να δείξει ότι θα κάνουμε περισσότερα έξοδα, θα φορτώσουμε χρέος. Το κάνουν οι Ιταλοί αυτό και έχουμε δει το κρατικό χρέος της Ιταλίας να εκτοξεύεται το τελευταίο διάστημα. Να έχει ξεπεράσει το 4,5%, πλησιάζει το 5% η Ιταλία και συμπαρασύρει και την υπόλοιπη Ευρωζώνη προς τα πάνω. Δεν θα τα δούμε, Γιώργο, και είναι και το άλλο, το οποίο νομίζω ηγέρθηκε από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέσα στα πολλά. Μπορεί να μην θεωρείται, αλλά όταν τότε με την οικονομική κρίση ζητούσαμε για το λίπος και Παξιμάδη, αν θυμάσαι που ήταν Υπουργός Οικονομικών, ο Χάρης ο Γεωργιάδης, ότι υπάρχει λίπος να κοπεί στον προϋπολογισμό κλπ. Και ερχόμαστε, ενέ τη 2023, ψάξε να δεις τις δαπάνες, τις λειτουργικές, χαρτί, πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεσαι, συμποσούνται και γίνονται κάποια εκατομμύρια. Έτσι, τα οποία θα μπορούσαν να διοχετευτούν σε άλλους λόγους. Άρα, μας λένε από την μια ότι δεν συνεχίζει ο φόρος κατανάλωσης ομοιωμένος στα καύσιμα, γιατί είναι και παράλογο όταν πάμε στην πράσινη μετάβαση. Αλλά είναι καλό να ξοδεύουμε, να δαπανούμε τόσα όλη η δημόσια υπηρεσία σε χαρτί, ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ηλεκτρονικά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Έτσι είναι, λοιπόν. Το
Το πιο μεγάλο αναπτυξιακό έργο είναι η ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας και αυτή δεν φαίνεται στον προϋπολογισμό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και επειδή συζητούμε για τις τράπεζες και για τα επιτόκια που αυξάνουν και δεν γίνονται οι κινήσεις που θα έπρεπε, ούτε και στα καταθετικά η ψαλίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε όμως σιγά σιγά τις τράπεζες να βγαίνουν μπροστά, ενδεχομένως λόγω και πίεσης και όχι από δημοσιογραφικά και από τον ίδιο τον κόσμο, τους δανειολήπτες, τους πελάτες τους, αλλά και από ειδικούς, όσα λέχθησαν δηλαδή στο 4ο τραπεζικό συνέδριο. Νομίζω ήταν έτσι πολλά τα καρότσο και μαστίγιο στις τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε και ανακοινώσει χθες από την τράπεζα την Ελληνική, έτσι, σε σχέση με τέλη και χρεώσεις, αυτά που λέγαμε. Ναι, υπάρχει, βλέπουμε μία αντίδραση από τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τον δικό τους κοινωνικό ρόλο και έρχονται οι τράπεζες αυτή τη στιγμή να μαρκάρουν τι εννοούν οι ίδιες ή πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιες την κοινωνική τους πολιτική. Και η κοινωνική πολιτική της Ελληνικής Τράπεζας, για παράδειγμα, είναι ότι εμείς έχουμε στόχευση. Στοχεύουν τους ηλικιωμένους, στοχεύουν τους χαμηλοσυνταξιούχους, στοχεύουν να μειώσουν τις χρεώσεις ή να κρατήσουν μηδενικές τις χρεώσεις στους λήπτες του 3Ε. Αυτή είναι η στόχευση. Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Είναι όμως στο θέμα και των επιτοκίων, Γιώργο, και να το πούμε και από εδώ και θέλω να μας το εξηγήσει. Θα έχουμε στη συνέχεια βεβαίως και παραδείγματα για το κειμενόμενο, το σταθερό επιτόκιο, τι κάνουμε κλπ. Πριν από τη σύναψη του δανείου ή τώρα με τη συζήτηση για να διαρθρώσει ή αλλαγή των όρων. Όταν εγώ έχω ένα δάνειο σε τράπεζα, η οποία δεν μου μειώνει το επιτόκιο ή το έχει αυξάνει πάρα πολύ, το παίρνω και πάω σε άλλη τράπεζα να το υπογραμμίσουμε, δεν πληρώνω πέναλτι πλέον, σωστά? Όχι. Όχι, η Βουλή, τη σοφία της, μείωσε πάρα πολύ το κόστος μεταφοράς, έχει ανοίξει το παιχνίδι, μπορεί να γίνει ανταγωνιστική αυτή η επιλογή. Βέβαια, εξαρτάται και τι δάνειον έχεις, αν είναι σε σταθερό επιτόκιο, αν είναι κλειδωμένο, ενδεχομένως εκεί να υπάρχουν χρεώσεις. Αλλά αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται και αυτοί οι οποίοι τρέχουν να μεταφέρουν το δάνειό τους είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε κειμενόμενο επιτόκιο. Το πρόβλημα είναι ότι το 93% στην Κύπρο έχουν κειμενόμενο επιτόκιο. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Γιώργο, σε χαιρετώ και μου είναι πολύ γνώριμα τα παράθυρα πίσω σου. Πολλά φιλιά, την αγάπη μου στους συναδέλφους μου, τους πρώην. Σε χαιρετώ. Πάμε.